12 θα είναι συνολικά οι οργανωμένοι φυλασσόμενοι καταβλισμοί φιλοξενία και καταγραφή των προσφύγων που θα στηθούν σε όλη την Ελλάδα. Σύμφωνα με την εφημερίδα Αγορά, το Υπουργείο Μεταναστευτική Πολιτική έχει επιλέξει τι περιοχέ όπου θα γίνουν οι καταβλισμοί και σύμφωνα με αυτόν τον σχεδιασμό πρόκειται να γίνουν 3 κέντρα στην Αττική χωρητικότητα 30.000 ατόμων, ένα κέντρο στη Θεσσαλονίκη χωρητικότητα 3.000 ατόμων, ένα κέντρο στο Κυλική χωρητικότητα 3.000 ατόμων, ένα κέντρο στην Καβάλα, χωρητικότητας 3.000 ατόμων, δύο κέντρα στη Λέσβο, 1.000 και 2.000 ατόμων αντίστοιχα, ένα κέντρο στην Κότο, το οποίο θα χωράει 1.000 άτομα, ένα κέντρο στη Λέρο, χωρητικότητας 1.000 ατόμων, ένα κέντρο στη Χίο, χωρητικότητας επίσης 1.000 ατόμων και ένα κέντρο στη Σάμο, το οποίο θα δύναται να εξυπηρετήσει 1.000 άτομα. Οι καταβλισμοί συνολικά θα μπορούν να φιλοξενούν 46.000 άτομα. Σύμφωνα με το σχεδιασμό για του καταβλισμού τη υπηρετική Ελλάδα, οι πρόσφυγε θα οδηγούνται σε αυτού αμέσω μετά την άφηξή του στο λιμάνι. Στα νησιά θα υπάρχει και μια δεύτερη δομή, η οποία λέγεται rest spot και θα είναι το πρώτο μέρο στο οποίο θα οδηγούνται οι πρόσφυγε αμέσω μετά την άφηξή του στην ακτή ή την περισυλλογή του από τη θάλασσα. Στα rest points οι πρόσφυγες θα δέχονται τις πρώτες βοήθειες εφόσον αυτό είναι απαραίτητο και θα τους παρέχεται ένδυση και τροφή. Η παραμονή τους εκεί θα είναι θέμα μερικών ωρών και στη συνέχεια θα μεταφέρονται στους καταβλισμούς. Στου καταβλισμού τώρα, οι πρόσφυγε θα περνούν από τη διαδικασία συνεντεύξεων και ταυτοποίηση από μεικτά κλιμάκια του Frontex και του ΟΗΕ. Εφόσον διαπιστώνεται ότι είναι πρόσφυγε, θα προωθούνται στη χώρα προτίμησή του εντό 10 ημερών. Η χρονική στιγμή ανέγερση των καταβλισμών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, πάντω, σύμφωνα με τι πληροφορίε του δημοσιεύματο, αυτό πρόκειται να γίνει άμεσα. Ήδη, μάλιστα, έχουν εξεταστεί και ενδεχόμενοι χώροι που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Ωστόσο, το ερώτημα που γεννάται είναι το πώ θα αντιδράσουν οι τοπικέ κοινωνίε. Στην Καβάλα, πάντω, η Δήμαρχο έχει ήδη εκφράσει τι επιφυλάξει τη για το κατά πόσο εύκολα θα γίνει αποδεκτή η λειτουργία μια τέτοια δομή στα όρια του νόμου.